Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Καρπούς Βίδα Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Και σήμερα θα παίξουμε ένα horror game, θα ξεκινήσουμε μια σειρά ένα horror game, δεν θα παίξουμε απλά. Ξεκινάμε μια νέα σειρά στο κανάλι γιατί που λογικά δεν περιμένατε. Μια και δεν έχω άλλες σειρές αυτή τη στιγμή που τρέχουν από άλλα παιχνίδια εκτός από Minecraft, αποφάσισα να ξεκινήσω μια νέα σειρά, η οποία είναι το Amnesia A Machine for Pigs. Όσοι είχατε μπει σε ένα stream που είχα κάνει με Outlast, ξέρετε πως σχέζομαι πάρα πολύ με horror games. Αλλά αποφάσισα να βάλω μια δοκιμασία και καλά στον εαυτό μου, να καταφέρω να τερματίσω το Amnesia Machine for Pigs. Καθώς γενικώς δεν τα πάω καλά με τα horror games και κλαίνω πάρα πολύ με τα horror games. Γενικώς δεν είμαι ο τύπος που του αρέσει να παίζει πολύ horror games, γιατί πραγματικά τρομάζω πάρα πολύ, ειδικά με τα jump scares και όλα αυτά που γίνονται στα περισσότερα. Τρομάζω πάρα πολύ. Γενικώς το όλο mood που έχουν τα horror games με τη μουσική και το όλο γενικώς, το όλο environment με χέζει πάρα πολύ. Οπότε ναι. Αποφάσισα να βάλω μια κάποια σαν δοκιμασία στον εαυτό μου και να καταφέρω να το τερματίσω. Αν τα καταφέρω, θα παίξω και άλλα horror games. Αν δεν τα καταφέρω, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ και μπορεί και να ξαναπαίξω. Αλλά θα δούμε. Βέβαια, είχα υποσχεθεί πως σε όλα τα horror games θα έχω και facecam. Οπότε, νάτι, τη βλέπετε τη facecam. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε. Γεια σας. Γεια. Οπότε, ναι. Πάμε να παίξουμε Amnesia A Machine for Pigs. Κάποιοι μου είπατε πως είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και θέλατε να το παίξω όταν σας ρώτησα. Βέβαια, κάποιοι άλλοι μου είπατε πως δεν είναι τόσο ωραίο παιχνίδι και θα προτιμούσατε κάτι άλλο. Μισό λεπτό λίγο. Να βάλω offline. Γιατί ναι, θα βγαίνουν ειδοποιήσεις. Ο Πιχάρης. Λοιπόν, ναι, πολλοί μου είπατε πως το παιχνίδι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν πειράζει, το δούμε μαζί. Μπορεί και τελικά να σας αρέσει. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως έχω ακούσει πως είναι ένα από τα πιο τρομακτικά παιχνίδια που υπάρχουν. Οπότε μπορεί να είναι κάπως δύσκολο το να το τερματίσω. Αλλά θα προσπαθήσουμε και πάμε. Start new game. Επίσης βλέπετε το continue γιατί είχα αρχίσει το παιχνίδι για να δω πώς πάει από τα γραφικά κτλ. Μην έχει κανένα πρόβλημα το PC μου με τα FPS, ένα το άλλο να τεστάρω ότι όλα είναι ok μέσα στο παιχνίδι και στα cutscene και στο gameplay. Ήταν όλα κομπλέ. Οπότε μπορούμε να το ξεκινήσουμε το παιχνίδι ξανά. Ξανά, τέλος πάντων, να το ξεκινήσω το παιχνίδι. Εφόσον ξέρω πως από γραφικά και FPS κτλ. Είμαστε κομπλέ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Loading. Hey. Τώρα με τις δύο οθόνες είναι πολύ βολικό γιατί βλέπω πόση ώρα κάνω ρηγότητα και τα λοιπά. Το κάθε επεισόδιο θα κρατάει περίπου στα 20 λεπτά πάνω κάτω, ώστε να μην είναι πολύ μεγάλο και να μπορείτε να τα βλέπετε ολόκληρο. Αλλά ούτε να είναι πολύ μικρό και οπότε να μην προχωράει η ιστορία με κάθε επεισόδιο. Οπότε θα είναι γύρω στα 20 λεπτά. Εύχομαι να είστε κομπλέ με αυτό. Εγώ είμαι κομπλέ. Πάρα πολύ. Περιμένουμε να κάνουμε το load. Να περιμένουμε να κάνει το load του. Το οποίο παίρνει αρκετή ώρα. Δεν θυμάμαι να πήρε τόση ώρα την πρώτη φορά, αλλά μην αγχώνεστε. Θα γίνουν όλα. Όλα θα γίνουν. Δεν παίζω με χειριστήριο αυτή τη φορά. Αποφάσισα να παίξω με πληκτρολόγιο γιατί δεν πιστεύω ότι κολλάει το χειριστήριο με τα horror games. Το χειριστήριο είναι πιο πολύ για έτσι πιο action based games. Και τέτοια φάση. Τέτοια φάση. Και οπότε κάπου εδώ ξεκινάμε με ένα black screen, το οποίο ήδη με βάζει στο κλίμα του τρόμου και του σκοταδιού. He who makes a beast himself removes himself for the pain of being human. Dr. Samuel Johnson. Ένα ωραίο ποιηματάκι και αρχή, δεν θα το έλεγα ποιηματάκι, παραρριτό για αρχή. Και βλέπουμε κάποια κάγκελα από πίσω. Shit. Ετοιμάζομαι. Και κάπως έτσι ξεκινάει ένα horror game και σε βάζει στο κλίμα και αρχίζει και χαίζεσαι. Και όπως είπα, ξέρω πως είναι ένα πολύ τρομακτικό παιχνίδι, οπότε φοβάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά θα δείξει, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Shit. Επίσης, επειδή είδα ένα review από το παιχνίδι της IGN, έλεγε πως το μόνο κακό σε αυτό το παιχνίδι, το μόνο που τους εκνεύρισε. Μισό, θα σας πω σε λίγο. Okay. Και τώρα αυτά ή όλα ήταν ένα όνειρο ή μια ανάμνηση. Πάντως το σίγουρο είναι πως εγώ κοιμόμουν. Λοιπόν, για να δούμε. Αλλά βγαίνεστε αδερφέ. Όπως έλεγα, το μόνο αρνητικό που είπε η IGN πως έχει αυτό το παιχνίδι, έλεγε πως έχει γενικώς πολύ ωραίο κλίμα, ότι είναι αρκετά τρομακτικό για αυτούς που τους αρέσουν τα horror games. Γενικώς πήγε πολλά θετικά, αλλά αυτό που ανέφερε ως αρνητικό είναι πως έχει κάποια πολύ δύσκολα και σπαστικά
puzzles που πρέπει να λύσεις, τα οποία πολλές φορές δεν κατανοείς πώς πρέπει να τα λύσεις ή ό,τι πρέπει να τα λύσεις. Αμνίζια μας, είναι for pigs. Κάπως έτσι ξεκινάει. Αυτό είναι το intro. Μπαίνουμε στο παιχνίδι. Can't wait. Λοιπόν, έλεγε πως το αρνητικό, αίμα. Ήταν αυτό, πως είχε κάποια πολύ δύσκολα puzzles. Τα οποία ήταν και δύσκολο να τα λύσεις, αλλά και δεν μπορούσε να σκεφτείς ότι έπρεπε να κάνεις κάτι, ας πούμε, τέτοια φάση. Οπότε εύχομαι να μην με δυσκολέψουν πολύ αυτά τα puzzles και να μπορέσω να έχω ένα εύκολο playthrough. Να μπορέσω να τα περνάω έτσι λίγο πιο smoothly. Smooth. Οπότε ναι, θα δείξει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε. Ναι, μπορούμε. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάμε, είναι το δωμάτιό μου αυτό, guess. Όπως βλέπετε, μπορείς να παίξεις με χειριστήριο. Απλά εγώ επέλεξα να μην το παίξω με χειριστήριο. Προτιμώ να το παίξω με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Για να δούμε τι έχουμε. Με αυτήν την καρέκλα την οποία μπορώ να μετακινήσω και να την πετάξω. Apparently. Οκ. Α, οκ, έτσι την πετάω λοιπόν. Ου, την πέταξα και πίσω. Καλή φάση. Κάπως έτσι είναι ένας καλός τρόπος να ξεκινήσει ένα horror game και να το πάρεις λίγο πιο ευχάριστα. Θα το ρίξουμε στο κρεβάτι. Μπαίνουμε στο κρεβάτι. Μπαίνουμε, θα βάλουμε ένα τρίποντο. Τρίποντο! Χαμό του, γιατί δεν μπαίνει. Γύρνα έτσι, ευθεία. Κάπως. Γύρνα κάπως, ευθεία. Τι βάλω μόνος μου, ρε. Άντε, για. Θα κλείσουμε την πόρτα. Κοιμήσου! Καρέκλα. Μπράβο. Λοιπόν, τρέχουμε κιόλας με το shift. Κομπλέ, λοιπόν, τι είχε εδώ πέρα. Κάτι φωτίζει άρρωλο, γιατί μπορώ να το πάρω. In my dreams, I see a man. Dressed in jaguar skins and feathers. Βασικά, το κάνω λίγο. Όχι, το κάνω pause. Κάντε pause, αν θέλετε να διαβάσετε. Το αφήνω. Αν θέλετε να διαβάσετε την ιστορία. Ταυτόχρονα, διαβάζω λίγο γρήγορα από μέσα μου. Για να μην καθόμουν να διαβάζω απ' έξω. Αυτό ήταν όλο. Νομίζω θα έχει κι άλλες σελίδες. Οκ. Και. Και από εδώ βγαίνουμε. Αυτή είχε να πούμε σπάνε τα νεύρα. Τζέι, για quick access στα notes μου. Και για να δούμε. Αυτό είναι που βρήκα τώρα. Οκ. My journal. Anyway, alone the house is silence. That missing sound of children playing is like a dark. And. Δεν θα καθόμουν να τα διαβάζω απ' έξω όλα. Ναι, απ' έξω όλα. Γιατί θα είναι πολύ κουραστικό και θα παίρνει πολύ ώρα. Οπότε θα σας αφήνω να τα διαβάζετε όσο τα διαβάζω κι εγώ από μέσα μου. Για να καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ την ιστορία. I held your hand and watched the blood pool between your legs. What the fuck. Η φωνή είναι τόσο freaky. But not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. She just got real. Λοιπόν. Θα κλείσουμε τις λάμπες. Φίλε. Κάνουμε σε ένα ρομαντικό κλίμα. Μπορώ να μπω και μέσα σε αυτό το κρεβάτι. Τι κάνω αυτή τη στιγμή, δηλαδή ξαπλώνω κάτω. Για να μην τόσο χαμηλά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Μόλις μπήκα εδώ μέσα πάντως. Oh. Fuck me. Μου λέει ότι μπορώ να πάρω την καρέκλα. Α, μπορώ να πάρω την καρέκλα. Συγγνώμη, μόνο τις καρέκλες μπορώ να μετακινώ. Δηλαδή τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν γίνεται να μετακινηθούν, αλλά μπορούν οι καρέκλες μόνο. Τι είναι αυτά με τις καρέκλες, τι είναι αυτή η φάση. Θα τις ρίξουμε και τις δύο εκεί μέσα. Βασικά όλες τις καρέκλες τις ρίξουμε εκεί μέσα. Έτσι για να μάθει να. Να κάνει τέτοια πράγματα το παιχνίδι. Με καρέκλες. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε. Α, δεν είναι καρέκλα. Αυτό είναι καναπές. Τους καναπές δεν μπορείς, μόνο τις καρέκλες. Πλάκα στην πλάκα. Τι στο. Μόνο τις καρέκλες μπορείς να πάρεις. Και όλα τα άλλα δεν μπορείς. Τι φάση με αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Κοιμηθείτε καρέκλες. Άντε μόνο τις καρέκλες. Ρατσισμός στους καναπέδες και στα υπόλοιπα πράγματα. Σας αφήνω να κοιμηθείτε. Σας κλείνω και την πόρτα. Τσουκ. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε λοιπόν. Αυτή η πόρτα ανοίγει. Όχι. Αυτή η πόρτα. Όχι. Έχει υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα. Και έχει σκάλες, οπότε θα πάμε μετά στον πανόρφο. Πάμε πρώτα. Εδώ. Δεν ξέρω γιατί κλείνω με στην τουαλέτα. Αλλά αυτό μου λέει το ενστικτό μου να κάνω. Για κάποιο λόγο. Γιατί τους κάνει αυτούς τους ορύφους. Για ποιο λόγο τους κάνει αυτούς τους ορύφους. Για ποιο λόγο.
my god. Πάμε προς τα πάνω. This way, okay, από εδώ πέρα πάμε. Έλα τώρα, έλα τώρα. Ωραία! Τι στο... τι ήταν αυτό? Κάτι κουνήθηκε εδώ. Α, έπεσε αυτό. Έλα ρε μαλάκα, όχι από εδώ ρε τζαμπσκέρ, σε παρακαλώ. Ωραία, πούστη. Και είδανε σκιάκα από εδώ πέρα και τον έχω... Αν οι αισθήσεις μου έχουν... Με τρολάρουνε. Ωραία, hey. Μότο. Δεν ανοίγει. For fuck's sake. Έλα ρε. Χαμό, θα γίνει κάποιο jumpscare. Σίγουρα. Ωραία. Ει. Πω, η ήχη είναι τόσο σπαστική. Είναι πολύ πιο τρομακτική από το ίδιο παιχνίδι. Η ήχη του παιχνιδιού. Πάντα αυτό μου τις πάει στα horror games. Ότι είναι τρομακτική ήχη. Χαμό τους ήχους. Μην βάζεις ήχους στα horror games. Ωραία. Ξέχι, σταμάτα! Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μόνο? Α. But this land is where the bears and arms. Okay. Okay. Αυτό δεν ξέρω πού το μάζεψα. Τι είναι αυτό? What the fuck? Ήταν... Ρε, δεν ανέβηκα και είχε μια πόρτα εδώ. Εξαφανίστηκε η πόρτα. Αφού ανέβηκα και... Ανέβηκα και είχε μια πόρτα εδώ. Και πήγα κατευθείαν εδώ μπροστά. Εξαφανίστηκε η πόρτα. Τι φάση. Συγγνώμη. Τώρα είμαι τρελός. Υπήρχε μια πόρτα εδώ πέρα η οποία εξαφανίστηκε όταν πέρασα από εδώ. Σίγουρα υπήρχε κι άλλη που δεν μπορούσα να την ανοίξω, δεν ήταν εκείνη. Ήταν πριν φτάσω εκεί. Είμαι τρελός. Υπήρχε μια πόρτα εκεί. Θα το δω μετά. Πάμε να ανοίξουμε αυτήν. Αυτή βασικά ανοίγει. Όχι, δεν ανοίγει. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό τι είναι για φω? Όχι. Τι είναι αυτό? Oh, there you go. Σταμάτα, όχι, δεν είμαι Batman, είμαι ο μπαμπάς σου. Δεν ξέρω ποιος, ποια είσαι, αλλά είμαι ο μπαμπάς σου. I'm your daddy. Ωραία, πούστηκε από εκεί, έχει κάτι. Oh, κάτι ακούω, χαμότο, δεν είμαι εγώ για horror games. Ωρε! Ωρε, πούστη! Δεν μου το κάνεις αυτό. Τι είναι αυτό? Πήγε τα πλάτερν, πήρα λάτερν. Α, φωτίζει. My god. Τι έχουμε εδώ? Ωρε, πούστη, τρόμαξα. Και δεν ήταν καν jumpscare αυτό, υποτίθεται. Αυτό είναι ένα χαλαρό τέτοιο. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ? Μπορώ να το διαβάσουμε λίγο. There won't be a Christmas this year, καλή φάση. A pig in the garden. Ah, machine for pigs. Καλή φάση. Μια χαρά φάση είναι. Crouch. Left control. Α, μισό. Α, το άλλο control. Α, αυτό. Ναι, και αυτό πατάω το σιγά. Okay. Το μάθα αυτό. Αυτά γιατί κουνιούνται μόνο τους γάμο? Ωπα, εδώ ήταν τα πλάσματα αυτά που έτρεξαν. Φακ, εδώ θα υπάρξει σίγουρα jump scare.
For fuck's sake. Πάμε λίγο πρώτα από εκεί. Φακ, εδώ δεν έχει τίποτα από ό,τι βλέπω. Πάνω δεν μπορούμε να πάμε σίγουρα. Να δούμε, το άλμα μου δεν είναι πολύ μεγάλο. Άρα το πάρουμε αυτό εδώ να μπλοκάρουμε την πόρτα να μην έρθει τίποτα από πίσω. Πολύ καλή ιδέα. Μπράβο Χάρη που το σκέφτηκες. Κατσάρα τα πλάσματα πήγαν από εδώ. Ωραία, σταμάτα! Χαμημένη κόρη. Πού σε βρήκαμε ρε. Χαμό, το φοβάμαι. Και είναι και αυτές οι μαλακίες εδώ πέρα. Με τα περίεργα τα κεφάλια. Fuck. Τώρα κάτι θα πεταχτεί από εδώ, δεν έχει τίποτα άρπα. Καλυφθούμε εδώ. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Αυτό δεν ανοίγει. Όχι, έχει και πολλούς δρόμους εδώ. Oh fuck. Τι είναι εδώ? Δεν είναι κουνιές που πριν κουνιόντουσαν. Συγγνώμη, δεν κοίταξα από εκεί και είδα κάτι. Κουνιές που κουνιόντουσαν. Α, ήταν αυτές και τώρα πια δεν κουνιούνται. Άρα πριν γιατί κουνιόντουσαν? Fuck me. Την καρέκλα μπορώ να την πάρω, προφανώς. Το παιχνίδι έχει βίτσια με τις καρέκλες. Όποιος έφτιαξε το παιχνίδι είναι σίγουρα καρεκλοβιαστής, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Μα δεν θέλω μαλακίες. Πάμε από εδώ πρώτα. Εδώ τώρα είναι ένα δωμάτιο απλό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα κακό μέσα σε ένα δωμάτιο. Σωστά, σωστά. Θα είναι βήματα. Άκουσα βήματα. Πες μου, δεν μου κάνεις πλάκα και δεν είναι βήματα. I'm done. Ωραία, έχω δει πως ήταν το Amnesia Dark Descent. Από το Amnesia Machine for Pigs δεν έχω δει τίποτα. Ούτε 5 λεπτά από το gameplay. Έχω δει μόνο το review αυτό που σας είπα για να δω αν είναι καλό το παιχνίδι. Για να μην παίξω καμιά πατάτα. Κοίτα πως ήταν καλό για αυτό το παίζω. Οπότε έχω δει μόνο το review, δεν έχω δει καθόλου από το Machine for Pigs. Αλλά έχω δει σχεδόν ολόκληρο το walkthrough του Dark Descent. Καθώς δεν πρόκειται να το παίξω γιατί εντάξει, και είναι και πιο παλιό παιχνίδι. Έλεγαν να παίξω ένα, θα παίξω μόνο το Machine for Pigs. Οπότε έχω δει ολόκληρο το walkthrough του Dark Descent και είναι full τρομακτικό. Και φοβάμαι είναι έτσι και το τέτοιο. Πάλι μόνο τις καρέκλες ρε, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το πράγμα. Γιατί μόνο τις καρέκλες? Παίζει να έχουν κάποιο νόημα καρέκλες. Και δεν μπορείς να σηκώσεις μόνο τις καρέκλες. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι βίτσιο είναι αυτό με τις καρέκλες? Και μπορείς να σηκώσεις μόνο καρέκλες και τίποτα άλλο. Εδώ κάτι. Ξέρω ποιο είναι αυτό που μου βγάζει να. Α. Τίποτα εδώ. Μπορώ να ανοίξω το σιρτάρι. Α, τι είναι αυτό, μπορώ να τα πάρω αυτά? Ω, yes, he said, another journey. While writing with some Mulder's disease, I caught him looking at me strangely, as if he was, as if he really wanted to know. Δεν ξέρω αν αυτά παίζουν κάποιο ρόλο στην ιστορία. Λογικά παίζουν, γιατί εντάξει, για να στα βγάζει, δεν στα βγάζει στην τύχη. Έτσι για να έχει να διαβάζει. Λογικά αφού στα βγάζει, κάποιο νόημα έχουν στην όλη ιστορία. Δεν ξέρω πόσο βαθύ βέβαια. That's what she said. Οπότε ναι, αυτό που έλεγα για το Dark Descent, που είναι στην ουσία, άμα δεν το ξέρετε επειδή δεν το είπα πριν, αυτό. Fuck. Σκεφτούμε λίγο στο ενέργεια σα μιλάω. Αυτό είναι το sequel του Dark Descent, το Amnesia Dark Descent. Το επόμενο παιχνίδι που βγήκε ήταν το Dark Descent. Άρα προφανώς θα έχουν πολλά κοινά, έτσι. Και στο Dark Descent είχε κάποιους κακούς στην ουσία που σε κυνηγούσαν κτλ. Άρα φοβάμαι να έχει τέτοιους και εδώ πέρα, γιατί αυτά μου τις πάνε πάρα πολύ. Πρέπει να κρύβομαι και να τρέχω κτλ. Θα δείξει. Εύχομαι να μην έχει τόσο πολύ. Πάντως το Dark Descent ήταν σχεδόν χέσιμο όπως είδα.
Και εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι έτσι κι αυτό. Και μέχρι τώρα θα πω πως είναι. Τρομακτικό. Αλλά δεν έχει ακούσει που σε κυνηγάνε. Ο μόνος δρόμος που μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή είναι η σκάλα. Daddy. Σταμάτα να φωνάζεις. Και να πας και να σου πει, ξέρω, oh, there you are. Και να γελιαστεί, για να φιληθεί, είναι τελείως το παιχνίδι. Και να της πεις, πού είσαι να μωρή, καρύγε. Τόση ώρα ξεψάχνω. Από εδώ δεν έχει τίποτα, άρα σίγουρα ο δρόμος μας είναι από εδώ. Σίγουρα μπορώ να σηκώσω την καρέκλα. Πάω 100 ευρώ στοίχημα. Εντάξει. Προφανώς. Μπορώ να κλείσω και το φως βέβαια. Παίζει το πιάνο. Ωραία! Ωραία, πούστη! Για ποιο λόγο από τώρα, είμαστε στο πρώτο επεισόδιο απλά. Στο πρώτο επεισόδιο είμαστε. Γιατί? Στο πρώτο επεισόδιο είμαι. Αν είναι δυνατόν. Πάω πάρα τα πάντα από την άκρη άκρη. Oh fuck. Θα ανοίξω στο επόμενο επεισόδιο αυτή. Μπορείτε να εξερευνήσουμε λίγο εδώ πέρα το χώρο. Να εξερευνήσουμε. Να δούμε λίγο τι έχει εδώ και στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε από την πόρτα. Γιατί δεν προχωρήσαμε αρκετά. Οπότε τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί είπα θέλω γύρω στα 20 λεπτά. Αν αυτό είναι γύρω στα 21 ήδη. Οπότε κάπου εδώ θα το κλείσουμε να δω λίγο τι έχει σε αυτό το χώρο μέσα. Και τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο. Και χτυπάνε καμπάνες. Τι φάση με αυτό το παιχνίδι. Άναψε το φως, να έχουμε λίγο φως εδώ μέσα. Τι φάση με αυτό το παιχνίδι. Εύχομαι να είναι τουλάχιστον λίγο πιο light από το Dark Descent. Γιατί το Dark Descent ήταν full χέσιμο και έπρεπε όλη την ώρα να τρέχεις και να κρύβεσαι και... Και εύχομαι να μην είναι και αυτό έτσι. Τέτοιου στυλ, εύχομαι να είναι απλά το, έτσι, το feel του horror game. Να έχει ξέρω εγώ τη μουσική και το κλίμα. Θα δείξει. Οκ, λοιπόν δεν είχα τι άλλο να δούμε. Δεν ξέρω γιατί το πιάνο παίζει μόνο του. Θα μου πεις δεν ξέρω γιατί η πόρτα εξαφανίστηκε. Α, και αυτό καρέκλα θεωρείται. Οπότε προφανώς και μπορείς να το πάρεις και να το πετάξεις. Αυτό είναι καναπές, αυτό είναι καρέκλα. Ρε, δεν παίζει αυτό πράγμα. Για ποιο λόγο μπορείς να πάρεις και να πετάξεις μόνο τις καρέκλες και τίποτα άλλο. Και τα άλλα πράγματα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ακόμα και τα μπουκάλια, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά τις καρέκλες μπορείς. Φυσικά. That's the logic. Μισό, να ρίξουμε μόνο την πόρτα να δούμε τι έχει. Μισό, δεν ανοίγει γιατί είναι καρέκλα μπροστά ή δεν ανοίγει γιατί υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να ανοίξει. Α, ανοίγει μόνο προς τα εκεί. Όχι, προχωράμε λίγο ακόμα, ρε. Όχι, προχωράμε. Όχι, θα χεστώ εγώ πάνω μου και δεν θα προχωρήσω. Τι είμαι εγώ. Κανένας χέστης. Ωραία, εδώ σταματάμε όμως αυτό το δωμάτιο. Ωραία, χτυπάει το τηλέφωνο. Άρα σε αυτό το δωμάτιο σταματάμε ό,τι και να γίνει. Θα σηκώσω το γαμό τηλέφωνο. Hello. Precious eagle cactus fruit. Help us. Όπως τα λες είναι φίλε. Όπως τα λες, συμφωνώ και επαυξάνω μπορώ να πω. Oh fuck. Όπα, εδώ έχει κάτι. Οπότε πρέπει να ανοίγω το σιρτάκι για αυτά από ό,τι φαίνεται. The bank is refusing credit. I sit alone at night and weep once the children are asleep. When they cannot hear me, my darling, how I need you now. I will kill them all. I will take my rifle. Τι φάση φίλε. Τι φάση. My rifle λέει. Σαν δεν τρέπεται. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Μέχρι αυτό το δωμάτιο. Και... Τι έγινε? Someone explain me please. Αυτό είναι το rifle. Α! Είναι το rifle για το οποίο έγραφε αυτή.
My rifle που λέει. Οκ. Okay. Oh. Ωραία λοιπόν. Guys, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Εύχομαι να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς, το Amnesia Machine of For Pigs. Ξέρω πως κάποιοι είπατε αρνητικά πράγματα στο Facebook, όπως δεν είναι ωραίο παιχνίδι κτλ. Αλλά εύχομαι μετά από αυτό το επεισόδιο να σας άλλαξε γνώμη. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το όλο κλίμα που δημιουργεί το παιχνίδι. Η μουσική, αν και με έχεσε λίγο το κλίμα και γενικώς το γύρω-γύρω, το environment, όπως τα λένε. Και γενικώς το gameplay. Μέχρι τώρα με άφησε πολύ ευχαριστημένο, μπορώ να πω. Εύχομαι να συνεχίσει να είναι έτσι και στη συνέχεια του παιχνιδιού. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο μέρος αυτής της καινούργιας σειράς που κάνουμε στο κανάλι του Horror Game, του Amnesia Machine for Pigs. Σας είχα υποσχεθεί πως θα κάνω ένα horror game με facecam, οπότε να το ήρθε, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα προφανώς. Το παιχνίδι κατά γύρω στις 7 ώρες από ό,τι έμαθα. Οπότε να περιμένετε πως θα βγουν γύρω στα 20 επεισόδια σε αυτό το παιχνίδι σε σύνολο. Δεν είναι λίγα προφανώς. Αν το καθένα είναι 20 λεπτά περίπου. Αν και αν είναι 7 ώρες το παιχνίδι. Άρα ναι, να περιμένετε γύρω στα 20 επεισόδια σε αυτή τη σειρά. Αν όλα πάνε καλά και δεν αποφασίσω να σταματήσω για κάποιο λόγο οποιοδήποτε. Οπότε ναι, εύχομαι να σας άρεσε, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Αν θέλετε να συνεχιστεί η σειρά και αν σας αρέσει γενικώς το να παίζω horror games με facecam στο κανάλι. Οπότε ναι, αν θέλετε και άλλα βίντεο από horror games στο κανάλι με facecam, κάντε ένα like, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Και ένα subscribe στο κανάλι μου και ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς σας φάνηκε μέχρι τώρα το παιχνίδι και αν σας άρεσε το βίντεο κτλ. Και ναι, βασικά κυριότερα για να μου πείτε πώς σας φάνηκε το παιχνίδι το Amnesia Machine for Pigs. Οπότε ναι, αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.